Με στόχο η άποψη του Έλληνα πολίτη να φτάσει πιο άμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι ακτιβιστές του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος συζήτησαν για την περιφερειακή ανάπτυξη και τις προοπτικές της. Είναι η πρώτη συνάντηση που κάνουν οι Έλληνες ακτιβιστές. Η εκδήλωση για την περιφερειακή ανάπτυξη είναι στα πλαίσια της πρώτης συνάντησης που κάνουν οι Έλληνες ακτιβιστές του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στην Κρήτη. Έχει σκοπό να προκαλέσουμε το διάλογο, να μπούμε μέσα στην τοπική κοινωνία. Κάναμε workshops και εκδηλώσεις στην παραλία του Πρέβελη, στο Μέρωνα, μέσα στα χωριά, μέσα στους κανονικούς ανθρώπους για τους οποίους παλεύουμε. Τελευταίο κομμάτι είναι το σημερινό workshop με θέμα την περιφερειακή ανάπτυξη. Ψάχνουμε να βρούμε τη συντομότερη διαδρομή από τον πολίτη μέχρι τα όργανα εξουσίας των Βρυξελών, γιατί πραγματικά σημαντικές αποφάσεις λαμβάνονται εκεί. Νομίζω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση αναδεικνύει την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στην Ένωση, εισάγει το θεσμό της δημοκρατίας και νομίζω ότι είναι ο μόνος τρόπος για βιώσιμη ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής. Οι ακτιβιστές του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Ρεθύμνου Γιώργο Μαρινάκη, τονίζοντας τη σημασία και το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το τριήμερο κάμπινγκ των ακτιβιστών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος ήταν και είναι ένας πρωτότυπος τρόπος για ουσιαστικό διάλογο μεταξύ νέων ανθρώπων και όχι μόνο, προκειμένου να ζητήσουν ουσιαστικές και καινοτόμες λύσεις στα σύγχρονα προβλήματα της κοινωνίας και της πολιτικής. Τελευταία μέρα σήμερα στο Δημαρχείο Ρεθύμνου μιλάμε για την περιφερειακή ανάπτυξη και προσβλέπουμε ως μια ανάπτυξη με επίκεντρο τον άνθρωπο και όχι μόνο με οικονομικούς όρους αλλά με όρους κοινωνίας. Ο Δήμος Ρεθύμνης ως αυτογειδική μονάδα που διαχειρίζεται ευρωπαϊκά προγράμματα έχει να καταθέσει και προτάσεις και απόψεις και διαπιστώσεις και παρατηρήσεις. Αυτό θα επιχειρήσουμε να κάνουμε σήμερα στα πλαίσια ενός δημοκρατικού διαλόγου με ανθρώπους οι οποίοι, όπως είπα και προηγουμένως, είναι ανήσυχοι και θέλουν να διαμορφώσουν μια άλλη Ευρώπη που να διαχειρίζεται τα θέματα των Ευρωπαίων πολιτών από κάτω προς τα επάνω.